Μπορεί να έπεσε η τιμή του, ωστόσο το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει απλησίαστο για πολλά νοικοκυριά. Σύμφωνα με Βενζινοπόλες, η διάθεσή του έχει ξεκινήσει με την τιμή να αγγίζει το 1,20 ευρώ το λίτρο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, αρνητική πρωτιά κατέκτησε το Ρέθυμνο που αποτελεί τον τρίτο ακριβότερο νομό πανελλαδικά, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να αγγίζει το 1,27 ευρώ. Θεωρώ ότι η τιμή είναι σε υψηλά επίπεδα και ο κόσμος σιγά σιγά θα αρχίσει να ζορίζεται τώρα το χειμώνα. Θα υπάρξουν οικονομικές δυσκολίες. Τιμή εκκίνησης για το Ηράκλειο είναι περίπου στο 1,20 έως 1,23. Έχουμε πει ότι και στην περιφέρεια θα το δούμε λίγο ακριβότερα, αλλά έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές τους λόγους. Οι άνθρωποι αυτοί ψωνίζουν με ακριβότερο τιμολόγιο και γι' αυτό θα υπάρχει μια διαφορά σε συγκριτικά με το Ηράκλειο. Μεσοσταθμικά έχουμε 25-30 λεπτά φτηνότερη τιμή από πέρυσι. Είναι καλό, αλλά ευελπιστούμε, ναι, δεν είναι σωστή η τιμή. Θα έπρεπε να είναι για εμάς κάτω από το ευρώ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Όπως και τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί ήταν πέρσι και πρόπερσι. Με κουβέρτες έβλεπες τα γεροντάκια. Εγώ πήγαινα σε κάτι σπίτια φίλους μας και ήταν τα γεροντάκια με την κουβέρτα. Γιατί δεν επαρκούσε. Πολίτες χαρακτηρίζουν δυσβάσταχτο το κόστος και αρκετοί, όπως λένε, θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε άλλες πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος των καυσίμων. Ενώ διαπιστώνουν ότι οι πολίτες υπό τον φόβο περαιτέρω αύξησης προμηθεύονται από νωρίς το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες παραγγελίες. Φοβάται ο κόσμος την κατάσταση αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά με το Ισραήλ και όλες τις καταστάσεις που έρχονται, μήπως αυξηθεί. Βλέπουμε και αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες σαν αρχή. Αναλόγως τι οικονομικά έχει, θα βάλει. Άμα δεν έχει ο άνθρωπος, τι θα βάλει. Με ξύλα, διάφορα, όπως μπορεί ο καθένας, ας πούμε. Πέρυσι έβαλε ο κόσμος, προσδοκώντας να πάρει το επίδομά του, το οποίο δεν το πήρε. Γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά, και πρέπει παιδιά αυτά να ακούγονται στην τηλεόραση, έκλεισε η εφαρμογή πάρα πολύ νωρίς, το Δεκέμβριο, ενώ άλλες φορές άνοιγε και μετά. Επομένως ο κόσμος έμεινε με την ελπίδα ότι θα πάρει την επιδότηση, την οποία βέβαια δεν του την προσφέρανε ποτέ. Τσουχτερές παραμένουν οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης που ξαφρίζουν το εισόδημα των καταναλωτών. Μετά το Ρέθυμνο, που αποτελεί την περιφερειακή ενότητα με τις ψηλότερες τιμές, ακολουθεί το Ηράκλειο μαζί με το Λασίθι και τέλος τα Χανιά. Ελπίζω να αλλάξουν κάποια πράγματα και να βοηθήσει λίγο το κράτος όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο κατώτερο επίπεδο. Τα αυξημένα κόστη και στα καύσιμα αποτελούν ένα αγκάθι για την κοινωνία και ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι πολίτες για ακόμη μια φορά ζητούν παρεμβάσεις και μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.